Μεσημέρι. Κύριε Δέλτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ακούω, εσείς δεν με ακούτε? Πολύ καλά τώρα. Λοιπόν, είναι καλή κίνηση αν και εφόσον πάει υπουργικό πρόταση, στο υπουργικό πρόταση για εμβολιασμό 18 και άνω με τρίτη δόση. Νομίζω ότι νοουμένου ότι έχουμε όλοι απογοητευτεί από το γεγονός ότι εμβολιασμένα άτομα ασθενούν και φαίνεται θα ασθενούν και γίνεται απαραίτητη η τρίτη δόση. Δεν βλέπω γιατί να μην προχωρήσει σε όλες τις ηλικίες, εφόσον είναι προστατευτική και είναι απαραίτητη για να διατηρήσει την ανοσιακή επάρκεια του πληθυσμού. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι εμβολιασμένα άτομα ασθενούν μεν, αλλά ασθενούν με ιδιότερα συμπτώματα, πολύ μικρότερο κίνδυνο για νοσηλεία στο νοσοκομείο, πολύ μικρότερο κίνδυνο για θάνατο. Επομένως, δεν μπαίνει θέμα ηλικίας κατά την άποψή μου. Εάν το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει και είναι ασφαλές, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η ηλικία. Άρα, εσείς θεωρείτε το ζητούμενο είναι να υπάρξει ανοσία. Τελικά, ξέρουμε μετά από πόσο καιρό εξασθενεί η ανοσία μετά τον εμβολιασμό, κύριε Δέλτα? Τα δεδομένα που έχω υπόψη μου λένε ότι μετά από το εξάμηνο και μετά από νόσηση και μετά από εμβολιασμό, φαίνεται το εξάμηνο είναι έτσι ένα κρίσιμο χρονικό σημείο που πέφτουν τα επίπεδα των αντισωμάτων. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι κατά ανάγκη, δεν αντανακλά κατά ανάγκη με ακρίβεια το κατά πόσο η ανοσιακή επαρκία μειώνεται. Φαίνεται ότι μειώνεται, αλλά δεν μπορώ να αποδώσω κάποιο επίπεδο σε αυτό, κάποια ποσοτικοποίηση. Δηλαδή, επιβεβαιώνεται για όλους τους οργανισμούς ή ένας, εσείς μετά από 6 μήνες μπορεί να έχετε και εγώ να μην έχω ανοσία ή εξαρτάται από τον οργανισμό? Μπορώ να αναφερθώ μόνο σε ή από την ηλικία, δεν ξέρω. Ναι. Μπορώ να αναφερθώ μόνο σε στατιστικά αποτελέσματα από την έρευνα που έχουμε κάνει και εμείς σε ό,τι αφορά την νόσηση, αλλά και σε ερευνητικά αποτελέσματα στατιστικά και πάλι που παρακολούθησα σε συνέδριο που συμμετείχαμε τον περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου και οι εμβολιαστέντες μετά από το εξάμηνο περίπου, κατά μέσο όρο, έτσι, σε στατιστική μορφή, σε συγκεντρωτική μορφή, μην πάρουμε ένα άτομο, ναι, αλλά σε συγκεντρωτική μορφή, ναι, φαίνεται ότι κατά μέσο όρο μετά από το εξάμηνο πέφτουν δραστικά τα επίπεδα. Μάλιστα θα έλεγα ότι από τη δικιά μας έρευνα μετά από νόσηση, όχι μετά από εμβολιασμό, μετά από νόσηση, τα επίπεδα των αντισωμάτων ανεβαίνουν στην κορυφή κατά μέσο όρο στο τρίμηνο, και μετά αρχίζουν και πέφτουν μέχρι και το εξάμηνο που φαίνεται ότι σταθεροποιούνται ή μπορεί να ανεβαίνουν και λίγο. Επομένως, ναι, το εξάμηνο φαίνεται ότι από πολλές έρευνες και παρατηρήσεις αποτελεί ένα κρίσιμο χρονικό σημείο. Το σημαντικό είναι ότι και πάλι οι παρατηρήσεις είναι ότι άτομα τα οποία είναι εμβολιασμένα με δύο δόσεις ή ίσως και με τρεις δόσεις, θα το δούμε, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα το δούμε, εξακολουθούν να είναι ευάλωτα. Δεν είναι το ίδιο ευάλωτα. Δεν είμαστε το ίδιο ευάλωτοι οι εμβολιαστέντες στον ιό όπως είναι ανεμβολίαστα άτομα. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή δεν μολυνόμαστε με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ευκολία. Κατά μέσο όρο και πάλι. Σίγουρα υπάρχει διαφορά από άτομο σε άτομο. Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι σε πληθυσμιακό επίπεδο είναι φανερό. Είναι τεκμηριωμένο ότι μολύνονται, κολλούν λιγότερο εύκολα. Το δεύτερο είναι ότι είναι και πάλι τεκμηριωμένο ότι εμβολιασμένα άτομα με δύο δόσεις, επαναλαμβάνω, έχουν μικρότερη πιθανότητα, σαφώς μικρότερη πιθανότητα, να ασθενήσουν σοβαρά ή να χρειαστεί να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο ή να πεθάνουν. Επομένως, ναι μεν ο ιός δεν διακρίνει γενικώς μεταξύ εμβολιασμένων ή μη εμβολιασμένων, αλλά και πάλι τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι καλύτερα να είσαι εμβολιασμένος παρά να μην είσαι εμβολιασμένος αν θα μολυνθείς με τον ιό. Άρα δηλαδή καλούνται οι αρμόδιοι να ξεκαθαρίσουν άμεσα με την τρίτη δόση τι θα γίνει. Έρχεται και ο χειμώνας και περιμένουμε να δούμε. Από ό,τι φαίνεται στη Βρετανία κάπου διάβαζα που πάνε και εκεί με την τρίτη δόση και στο Ισραήλ, δεν ξέρω εσείς τι στοιχεία έχετε, ότι εκεί έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Με την τρίτη δόση. Ναι. Ναι, μα νομίζω ότι δεν, από τη στιγμή που ξεκαθάρισαν τα πράγματα, δεν βλέπω κάτι που να προβληματίζει. Είναι, αποδεικνύεται ότι η συμπεριφορά του ιού είναι τέτοια, είτε λόγω μετάλλαξης, είτε λόγω της φύσης του ιού,
Φαίνεται ότι άτομα τα οποία εμβολιαζόμαστε με πρώτη, δεύτερη ή και τρίτη δόση δεν γινόμαστε εντελώς προστατευμένοι από τον ιό. Δεν αποτρέπουμε εντελώς την ίωση. Ο ιός φαίνεται τα καταφέρνει, βρίσκει τον τρόπο ακόμα και σε εμβολιασμένα άτομα να τα μολύνει. Όμως υπάρχει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα. Αν πρόκειται να μολυνθείς, καλύτερα να είσαι εμβολιασμένος παρά όχι. Βεβαίως, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες και θα δούμε σίγουρα και στο σύντομο μέλλον φάρμακα που έρχονται για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια μετά από την ίωση. Μετά που ξεκινά η COVID-19 ως νόσος, μετά που μολύνεται κάποιος. Είναι πολύ παρήγορο αυτό. Είναι πολύ βοηθητικό. Βοηθά ανθρώπους οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σοβαρή κλινική εικόνα να έχουν υπιότερη κλινική εικόνα. Να είναι άρρωστοι λιγότερες μέρες. Να μην χρειαστεί να μείνουν στο νοσοκομείο. Σίγουρα βοηθούν αυτά τα φάρμακα. Όμως δεν είναι η καλύτερη θεραπεία. Μάλιστα. Να προτιμά κάποιος να μην μολυνθεί. Να προτιμά να μην μολυνθεί, διότι ακούτε τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μολύνονται. Κάποιοι το περνούν στα σοβαρά. Δεν ξέρει, μπορεί κανένα να προβλέψει αν όταν ασθενήσει θα έχει σοβαρά ή ήπια συμπτώματα. Παρόλο που οι πιθανότητες είναι να είναι ήπια τα συμπτώματα για κάποιον εμβολιασμένο. Αλλά βλέπετε ότι πολλές φορές άτομα τα οποία ασθενούν μετά δυσκολεύονται να το ξεπεράσουν εντελώς. Κάτι μένει πίσω. Και αυτό που μένει πίσω δεν θα το ήθελε κανείς. Επομένως, καλύτερα να εμβολιαστεί. Κύριε Δέλτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τελικά.